Να αλλάξουμε θέμα. Κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου. Το απόγευμα συνεδρίασε και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο το συνέδριο του Φεβρουαρίου και τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Την ίδια ώρα, αγώνα δρόμου δίνει ο τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μεταπίσει τους διαφωνούντες βουλευτές, ώστε να στηρίξουν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κώστας Πουλακίδας, Δημήτρης Κουκλουμπέρης, Μάριος Αραβαντινός και Μινάς Κωνσταντίνου μαζί μου εδώ στο στούντιο και πάμε να ανοίξουμε τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας με πρώτο Κώστα Πουλακίδα, αυτό το οποίο μόλις είδαμε, τα ομόφυλα ζευγάρια και το νομοσχέδιο που έφτασε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Τη Δευτέρα το μεσημέρι θα εισαχθεί στην Επιτροπή. Δεν θα είναι μια Επιτροπή, θα είναι τρεις Επιτροπές της Βουλής που θα το συζητήσουν. Τη Δετάρτη θα έρθουν στη Βουλή οι κοινωνικοί φορείς. Έχει σημασία να δούμε ποιους θα καλέσουν. Στην Ολομέλεια θα πάει 14 Φεβρουαρίου και 15 Φεβρουαρίου για να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Θυμίζω, να το πω και αυτό. 14 Φεβρουαρίου είναι Παγκόσμια Μέρα Γάμου. 15 όμως είναι. Γάμου δεν ξέρω, τις αγάπης είναι πάντως. Λοιπόν, των ερωτευμένων για να ακριβολογούμε. Στην ορθόδοξη θρησκεία. Αυτό είναι παντρεύτηκες 14 του Φλεβάρι, εσύ, οπότε γι' αυτό το συζητήσαμε. 5 Ιουνίου παντρεύτηκα. Αλλά λοιπόν, στην ορθόδοξη εκκλησία είναι η 13η Φλεβάρι, Ακύλα και Πρισκύλα. Και Πρισκύλας. 15 δε Φεβρουαρίου είναι του Οσίου Ευσεβίου, θέλω να σου πω. Οπότε ας το έχουν υπόψη τις βουλευτές που είναι και πιο ευσεβείς. Λοιπόν, πάμε στον Μινά Κωνσταντίνου. Μινά. Πιάνοντας το από τα ομόφυλα, να πούμε ότι έρχεται και η κοινοβουλευτική ώρα της κρίσης. Ένα υπόλοιπο από τις προηγούμενες ημέρες είναι η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Μάκη Βορύδη για τα περί συνταγματικότητας. Να θυμίσουμε ότι πλέον και ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε δημόσια, αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Η απάντηση που πήρε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την περασμένη Δευτέρα ήταν πως δεν τίθεται θέμα συνταγματικότητας, πως έχει δοκιμαστεί η διάταξη και σε μία σειρά από χώρες και από τη στιγμή που πέρασε και από το Υπουργικό Συμβούλιο με μόνο μία διαφωνία, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Πέρασε στα ψηλά το άδειασμα αυτό. Ωστόσο, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Υπουργός Επικρατείας στη Βουλή. Τώρα, υπάρχουν και άλλα δύο σημεία άξια ενδιαφέροντας σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει πριν πάμε σε αυτό, να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη για να δούμε τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα. Για παράδειγμα, το τμήμα διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε ένα μασάζ, θα υπήρχε ένα briefing σε ό,τι αφορά τους διαφωνούντες, οι οποίοι είναι ούκολοι στον αριθμό. Είναι 10 και παραπάνω ενδεχομένως, Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Αυτό δεν έγινε, δεν το είδαμε. Γιατί δεν το είδαμε? Πρόκειται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα αυτή μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε όμως, αναβλήθηκε, πάει για την επόμενη εβδομάδα, διότι ως προτεραιότητα, ως ιεράρχηση για το ΠΑΣΟΚ, τέθηκε το αγροτικό ζήτημα. Κλιμάκια βουλευτών του βρίσκονται από σήμερα σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, εκεί όπου υπάρχουν τα μπλόκα και της Θεσσαλίας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα συναντηθεί στη διασταύρωση της Κουλούρας στην Ημαθία με αγρότες. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών όντως προκαλεί έναν προβληματισμό, γιατί πραγματικά περίπου 10 βουλευτές... Νομίζω ξεφεύγει του προβληματισμού, τριγμούς προκαλεί, όχι μόνο προβληματισμό. Ναι, αυτό είναι μια άποψη η οποία, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, επιχειρεί να δημιουργήσει εσωτερικό ζήτημα στο ΠΑΣΟΚ αποπροσανατολίζοντας η κυβέρνηση, καθώς το μεγάλο πρόβλημα είναι εκεί και προσπαθεί για να δημιουργήσει εντυπώσεις, να εμφανίσει στο ΠΑΣΟΚ τους βουλευτές του, που όντως αρκετοί εξ αυτών είναι επιφυλακτικοί, έχουν διαφωνίες, έχουν ενστάσεις. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, παρά το γεγονός βεβαίως ότι η γραμμή είναι για υπερψήφιση, είναι θετικό το ΠΑΣΟΚ επί της αρχής. Αριθμητικά για πόσους μιλάμε, Δημήτρη? Αριθμητικά αυτοί οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι σίγουρα 10. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και βουλευτές. Μιλάμε όμως για βουλευτές οι οποίοι κλείνουν περισσότερο προς την αποχή και όχι τόσο στην καταψήφιση. Σίγουρα εγώ θα έλεγα ότι 2 θα καταψηφίσουν. Ο κύριος Παρασκευαΐδης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει κάνει ακραίες δηλώσεις και όχι μόνο για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και ο κύριος Μιχαηλίδης, ο βουλευτής από τη Χίο, ο ένας είναι στη Λέσβο, ο άλλος στη Χίο, ο οποίος στο ξεκίνημα αυτής της συζήτησης και πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο, ο ίδιος είχε πει ότι
κινείται προς το όχι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ομάδα βουλευτών, οι περισσότεροι είναι βουλευτές στην επαρχία, οι οποίοι έχουν διατυπώσει κάποιες απορίες και αυτό που έλεγες πάνω έχουν αναλάβει οι επιστημονικοί συνεργάτες της κοινοβουλευτικής ομάδας να δεχθούν τις ερωτήσεις τους και να απαντήσουν με τεκμηριωμένο τρόπο στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία είναι σε κρεμότητα. Θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και πρέπει να σημειώσουμε ότι θα είναι η τρίτη φορά που θα συνεδριάσουν για αυτό το θέμα οι βουλευτές. Θυμίζω ότι την πρώτη φορά είχε γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε διαζώσεις η κοινοβουλευτική ομάδα και είναι η τρίτη αυτή. Και δεν ξέρω αν θα είναι και φαρμακερή για το κατά πόσο θα πιστούν οι βουλευτές, χωρίς κομματική πειθαρχία πάντως. Και με τον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να έχει πάρει απόφαση υπερψήφισης. Δεν επιβεβαιώνεται βεβαίως από το ρεπορτάζ που κάναμε ότι λοιπόν, υπήρξαν απειλές περί παραίτησης μελών του. Τουλάχιστον εδώ ο αριθμός των διαφωνούντων είναι τέτοιος που δεν προδικάζει, που δεν προδιαθέτει μάλλον, δεν προϋποθέτει την αλφαβητική σειρά όπως έγινε στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας κατά την προσέλευση. Δεν είναι λίγη. Συγγνώμη. Είναι 10 στους 32. Ναι, είναι το 1 τρίτο, αυτό έχεις δίκιο. Ωστόσο, είναι ένας ικανός αριθμός για να χωρέσουν σε μία αίθουσα, αυτό ήθελα να πω εγώ. Λοιπόν, πάμε και στον Μάριο, ένα σύντομο σχόλιο για να φύγουμε και στο επόμενο θέμα. Αναμένω και εγώ να δω τις εξελίξεις. Αν μου επιτρέπετε να σταθώ λίγο στο ΠΑΣΟΚ, εμένα με προβληματίζει και έχω εκφράσει τον προβληματισμό μου από την πρώτη στιγμή το γεγονός ότι υπάρχουν στελέχη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, το οποίο βρίσκεται στον προδευτικό χώρο και αυτό προσδιορίζεται προς προδευτικό, τα οποία είναι αρνητικά απέναντι στο γάμο ανεξαρτήτως φύλου. Με προβληματίζει ακόμη περισσότερο ότι αυτή μπορεί να είναι το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι καθόλου λίγοι οι 10 στους 32. Και με προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι δηλώσεις όπως εκείνες του κυρίου Παρασκευαΐδη καταδικάστηκαν μεν, αλλά θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικό δεν μπορεί να έχει στις τάξεις του ένα βουλευτή ο οποίος εκφράζει τέτοιες ομοφοβικές απόψεις. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που θα έπρεπε να λύσει ο κ. Ανδρουλάκης και τα όργανα του κόμματος κρίνονται. Μάλιστα, λοιπόν, Μαρία, για να προ...